Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Εδώ είμαστε για μία ωρίτσα περίπου θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά μας. Η αθλητική ενημέρωση όπως γίνεται κάθε μέρα από Δευτέρα, Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή. Κατερίνα Νινιού εδώ στην κάμερα και στα μικρόφωνα. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά. Ο χορηγός μας, ο ΟΠΑΠ, τα παιδιά στην ΟΠΑΠ TV έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα. 18 Φεβρουαρίου, κάποιες άλλες χρονιές, στον αθλητισμό πάντα, στα αθλητικά γεγονότα. Και εμείς θα επιστρέψουμε, έχουμε σήμερα να δούμε και το τελευταίο παιχνίδι Εργοτέλη Σόφη, που ολοκληρώθηκε χτες. Έχουμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες μας, πολλά έχουν γίνει πάλι. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Ο Παναθηναϊκός για τη φάση των 32 του κυπέλου ΕΦΑ νικά τη Ρώμα με 3-2. Στη Ρεβάνς την νικά και πάλι στο Ολύμπικο με το ίδιο σκορ. Για να δούμε όμως αυτή τη φάση εδώ με τον Μασάδο και τον Ιλάν, αλλά έχουμε παρέμβαση από τον Τομή. Προσοχή στην κόντρα και γκολ για τη Σεντετιέν. Από ένα λάθος, από μία έλλειψη συνεννόηση στο 12, έχουμε ψυχρολουσία στο Καραϊσκάκι με το 0-1. Σε αγώνα για τη φάση των 32 του κυπέλου ΕΦΑ, η Σεντετιέν νικά στο Φάλιρο με 3-1 τον Ολυμπιακό. Στη Ρεβάνς τον νικά και πάλι, αλλά με 2-1. Στο 63 με τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς να ξαναμπεί στο μάτς. Γιατί υπάρχει και πολλής χρόνος. Ο Τζόλε απέναντι στο Ζανό. 1-2. Γκολ για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός μειώνει. Οι εξέδρες παίρνουν φωτιά και είναι μια ευκαιρία με τόσο χρόνο μπροστά του. Ο Ολυμπιακός να επιχειρήσει με διαφορετική ψυχολογία. Πάρει από την σύγκρεμα, από το χέρι της Σεντετιέν. Ένας ποδοσφαιριστής δηλαδή στα 19 του χρόνια, και από ό,τι είδα τα στατιστικά του, έχει γεμάτη σεζόν. Δηλαδή 33 γεμάτη. Και 34 παιχνίδια. Αυτό είναι μάλλον ό,τι χειρότερο μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός απόψε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το 1-3 από τον Κομής. Πώς βλέπετε την πορεία του Άρης φέτος στο πρωτάθλημα? Πεθαίνει ο Γιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής και προπονητής Μπράνκο Στάνκοβιτς, 81 χρόνων. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στη θέση του δεξιού μπακ στις Σλάβια Σεράγεβο, στο Βελιγράδι και στον Ερυθρό Αστέρα. Κέρδισε 4 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Στην Εθνική έπαιξε 61 φορές την περίοδο 47-56. Ήτανε 2 φορές φιναλής στο Ολυμπιακό τουρνουά, ενώ συμμετείχε και στα παγκόσμια κύπελα του 50 και του 54. Το παρατσούκλι του ήτανε αμπάσαντορ. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε πολλά χρόνια στην Ελλάδα σε ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ. Είχε γεννηθεί στις 31 Οκτωβρίου του 1921. Γεννιέται στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ ο Άγγλος δεξιός μπακ Γκάρι Νέβιλ. Από το 92 έως και το 2011 αγωνίστηκε στη Μάντσεστερ United. Μαζί της έχει κερδίσει 2 Champions League, ένα διεπιρωτικό, ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, 8 πρωταθλήματα στην Αγγλία, 3 κύπελα, 1 League Cup και 3 Community Shield. Στην Εθνική Αγγλίας έχει 85 παρουσίες από το 95 έως το 2007. Σήμερα εργάζεται στο προπονητικό team της Εθνικής Αγγλίας.
Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών ο Κώστας Νεγρεπόντης, ένα πρόσωπο που συνέδεσε ενεργά το όνομά του, περισσότερο ίσως από κάθε άλλον, με το παρελθόν και τα πρώτα χρόνια της ΑΕΚ, αφού υπήρξε ποδοσφαιριστής της δεκαετίας του 10 και του 20 στην ελληνική πέρα κλουμπ της πόλης, την ομάδα που ουσιαστικά αποτέλεσε πρόγονο της ΑΕΚ. Συνέχισε ως παίκτης της ΑΕΚ και μετέπειτα προπονητής για 15 συνεχή χρόνια, ενώ διετέλεσε και προπονητής της εθνικής ομάδας. Γεννιέται στην Τυφλίδα της Γεωργίας ο Έλληνας μέσος Ανδρέας Νενιάδης. Αγωνίστηκε σε πόντιους Βέρειας, Εθνικό και Ολυμπιακό. Έχει 17 παρουσίες στην Εθνική και 2 γκολ. Σε αγώνα για την 20η αγωνιστική της ΑΕθνικής, η ΑΕΚ νικά στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-1 τον Παναθηναϊκό και περνάει η πρώτη στη βαθμολογία. Γεννιέται ο Ιταλός επιθετικός Ρομπέρτο Μπάτζιο. Είναι ο μόνος Ιταλός που έχει σκοράρει στην τελική φάση τριών παγκοσμίων κυπέλων, το 90, το 94 και το 98, αλλά ευχαρίστως θα άλλαζε αυτή τη διάκριση με το χαμένο πέναλτι στο μοιραίο για τη χώρα του και τον ίδιο τελικό στο αμερικανικό Μουντιάλ το 94. Ο Μπάτζιο έχασε το καθοριστικό πέναλτι και οι Βραζιλιάνοι πήραν το τρόπαιο. Η αλογοουρά του έγραψε ιστορία, όπως και οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις. His only one was at the induction or call-up center at the old post office building in Houston. Just before lunch, it's all over. But Clay is not telling what happened in the private ceremony where one paced forward. Ο Αμερικανός πρωτοπυγμάχος Κάσιους Κλέι ή Μοχάμεντ Άλι δημιουργεί αίσθηση με τη δήλωσή του. Δεν θα πολεμήσω στο Βιετνάμ. Δεν έχω τίποτα εναντίον των Βιετκόνγκ. Throughout the United States, in the prisons. Shortly put, are the black Muslims taking you for a ride? I said not black Muslims, Muslims. I beg your pardon. Are the Muslims taking you for a ride? No, the white people have been taking us for a ride for the past 400 years in America. The Muslims are straightening me up and teaching me the truth and saving my life so that I can see the hereafter. The Honorable Elijah Muhammad teaches us the religion of Islam, and I will die for it and give everything. But as far as taking me for a ride concerned, I've been the one that was taking me for a ride and still taking my people for a ride is the white people. Tell me, champ, would you have been prepared to go into the army if it hadn't been for the Vietnam War? No, under no conditions do we take part in wars to take lives of other humans. Γεννιέται ο επιθετικός και αργότερα προπονητής Ανδρέας Παπαεμμανουήλ. Στα 19 του χρόνια πήγε στον Παναθηναϊκό που έκανε μεγάλη καριέρα. Η παρουσία του συνέπεσε με μεγάλες εμφανίσεις της ομάδας στη δεκαετία του 70. Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του παρουσία παίζοντας για την ΑΕΚ.
Το παρατσούκλι του ήταν κούνελος εξαιτίας της εκπληκτικής του ταχύτητας. Μεγάλο του όπλο τα ισχυρά σουτ. Έπαιξε 16 φορές στην εθνική ομάδα και σημείωσε 7 γκολ. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Γεννιέται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και αργότερα διοικητικός παράγοντάς του, Σάββας Θεοδωρίδης. Θα μπορούσε να έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα και να έχει παίξει περισσότερες από 12 φορές στην εθνική ομάδα, αν δεν σταματούσε το ποδόσφαιρο στα 27 του χρόνια για να ασχοληθεί με τη φαρμακευτική. Ξεκίνησε από την ΑΕ Αμπελοκήπων το 1951 και ενώ όλοι θεωρούσαν δεδομένη τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αυτό το 1955, στα 20 χρόνια του πήγε στον Ολυμπιακό. Διδάχτηκε πολλά από τον Κώστα Καραπατή και όταν το 62 σταμάτησε το ποδόσφαιρο είχε κερδίσει ήδη 6 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. So Bobby Robson, one of the most popular and respected figures in English football, has died. Γεννιέται ο Άγγλος μέσος και προπονητής Bobby Robson, από τους πιο γνωστούς στην Αγγλία. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής και έπαιξε 20 φορές στην εθνική ομάδα την περίοδο 57-62. Ως προπονητής εργάστηκε στην Εθνική Αγγλίας. Το 2002 χρήστηκε υπότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ και το 2003 επίτιμος πρόεδρος της Ipswich, της οποίας ήταν για 13 χρόνια προπονητής. Το 1991 αντιμετώπισε προβλήματα υποφέροντας από καρκίνο. Πέθανε στις 31 Ιουλίου του 2009. He proudly accepted a knighthood in 2002, but ever the Geordie, he said receiving the freedom of the city of Newcastle was an even greater honour. So Bobby Robson had terrific enthusiasm, a great sense of fair play, and his love for football made him one of the game's best loved figures. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να κάνουμε το πέρασμά μας στις αθλητικές εφημερίδες, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τη Sport Day. Μεγάλος τίτλος, δεν έτυχε, πέτυχε. Το φροντιστήριο στους νέους παίκτες που συντελεί στη σπουδαία ατομική τους βελτίωση, τα μαθηματικά υπολογισμένο rotation που κρατά άπαντες στη τζίτα. Φιξαρίστηκε και θα γίνει μέχρι την Πέμπτη το ραντεβού με τον Γιαννακόπουλο, λέει κάτω. Να πούμε εδώ πέρα ότι τα βρήκανε τελικά ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο Γιάννης Αναστασίου τολμά να αλλάζει σχήματα, ο Παναθηναϊκός νικά και προοδεύει. Η Sport Day αναλύει τα 4 διαφορετικά συστήματα που έχει χρησιμοποιήσει ο coach των Πράσινων και εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν σε ανασχηματισμούς. Η αναλλαγή πρωταγωνιστών και αυτοί που έρχονται εν ώψη play-off για να ανεβάσουν και άλλο επίπεδο την ομάδα. Τριανδρία, αποτελεσματική συνεργασία Αναστασίου Νταμπίζα Σαραβάκου που επέλεξε ο Αλαφούζος. ΑΕΚ, Ιβάνο Τρομερός, η εκπληκτική άνοδος του Μπρέσεβιτς που σκοράρει ασταμάτητα μέσα στο 2014 και τα μεγάλα σκορ που αναζητεί η Ένωση και μακριά από το ΆΚΑ. Άρχισαν οι διαδικασίες για τη σύσταση της ΠΑΕ, έπιασε δουλειά στον Πανιόνιο Αναστόπουλος, τα μεγάλα deal του Ατρομήτου. Ενώ ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος γράφει από το Μάντσεστερ για την τιτανομαχία City Barça. Μέσα σε 5 σελίδες θα διαβάσετε όλα τα μυστικά που κρύβει το Σεντόνι. Δεν είναι κρίμα να πάτε αδιάβαστη, λέει, στο τρίμερο. Σωστό είναι αυτό. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ, θα πούμε μετά και για στοίχημα. Champions Bet, εσείς που οι άλλοι, εκεί που οι άλλοι πληρώνουν, εσείς εισπράτετε. Αυτά λοιπόν στη Sport Day σήμερα. Όχι, έχει και πάνω-πάνω, για να διαβάσουμε και τα πάνω-πάνω. Ο Ολυμπιακός για παραμονή. Ο Ολυμπιακός δουλεύει την περίπτωση του Κάμπελ και παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, αυξάνονται οι πιθανότητες να τον κρατήσει όπως και τον Ρομπέρτο. Προχωρημένες οι επαφές με τον ατζέντη του που μιλάει και με την Άρσεναλ. Τι γίνεται με η Μπαγάσα, γιατί ο Πέρες βγαίνει πιο χρήσιμος από τον Βάις. Το πλάνο Μίτσελ για τη Μάντσεστερ. Έχει μέσα εδώ στην Sport Day, μπορείτε να διαβάσετε τι μπορεί να σκέφτεται ο Μίτσελ.
ΠΑΟΚ μπέρδεμα. Τα προβλήματα που δεν έχουν ξεπεραστεί και ταλαιπωρούν το δικέφαλο. Η έλευση Σαββίδη και η αναμονή εξελίξεων. Οι κρίσιμες μέρες για τα χρέη. Η σκέψη Στέφενς για Μπενφίκα. Και Εργοτέλη Σόφη, το τελευταίο παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής. Ντουντού από παντού. Τρίτο σερί γκολ από τον Βραζιλιάνο και εκτόξευση για τον Όφη. Όλα αυτά λοιπόν στη Sport Day. Και πάμε στην γκολ. Ένα βήμα πιο κοντά. Σήμερα θα υπάρξει νέα επαφή και δεν αποκλείεται να κανονίσουν αυθημερών συνάντηση. Αλλιώς αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη. Σπάει ο πάγος μεταξύ Ελαφούζου και Γιαννακόπουλου μετά τη χθεσινή επικοινωνία άμεσων συνεργατών τους και πλέον το ραντεβού για το αύριο του Παναθηναϊκού είναι θέμα ωρών. Από Αλεξάνδερ Καρέλιν σε μηχανή γκολ. Θέμα του γκολ για τον Νίκο Καρέλι. Απάντησή του μέσω της δουλειάς του, ο ρόλος του Ρούτερ και τα ιδιαίτερα του Αναστασίου. Ποια είναι τα σημεία που χρειάζεται βελτίωση. Ο Μίτσελ έχει καταλήξει στην ενδεκάδα πάνω-πάνω του Ολυμπιακού ενόψη Μάντζεστερ. Το πλάνο της νίκης, βασική Πέρες και Κάμπελ και ο Λαϊτάν. Να χτυπήσει τους Άγγλους από τα πλάγια θέλει ο Ισπανός. Αρκετά ξένα sites ανέφεραν χθες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει την έκπληξη. Η ΑΕΚ μπαίνει στη νέα της εποχή με σφραγίδα Μελισανίδη, χτίζοντας το μέλλον, η σημασία της συμμετοχής της οικογένειας, η μεταγραφή του εμπορικού διευθυντή Νίκου Καραούζα, το γερμανικό μοντέλο Κιτρέλα του για την ομάδα. Η Ένωση έγινε πλέον μηχανή θεάματος και βγάζει στο γήπεδο αυτό που θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί της. Βλέπει Λεωνάρντο, ο Βραζιλιάνος στην λίστα εν όψη του καλοκαιριού. Ενώ στα αριστερά εδώ της γκολ, διαβάστε λέει σήμερα στο γκολ, το ποδόσφαιρο ξανάρχεται, επιστροφή Champions League με City, Μπαρτσελώνα και Leverkusen, Paris Saint-Germain, θέματα για Manchester και Μπενφίκα, όλα τα νέα των 16, ενώ ένα δισέλιδο έχει για τον Εργοτέλη και τον Όφη, 0-1, βασιλιάς Ντουντού, νέο γκολ του Βραζιλιάνου, τρίτο στη σειρά, νέα νίκη για τον Όφη, δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι στους γηπεδούχους το 92. Ενώ σε ένα άλλο δισέλιδο επίσης εδώ στην Γκολ μπορείτε να διαβάσετε για τον ΠΑΟΚ, πιστή παρά την πίκρα, εξαντλήθηκαν τα ειστήρια με την Μπενφίκα, έρχεται για ανακρίσει ο Σαββίδης. Περικλής Στέλλας, η Ρίση Στάλιν, ο Σαββίδης και ο Χέρ Χουμπ, έχει εδώ πέρα ένα άρθρο του Στέλλα, ενώ ο Πανιόνιος εκεί που ανήκει μετά από 25 χρόνια ο Αναστόπλος ξανά στην Ασμήνη και τον Πανιόνιο. Αυτά λοιπόν στον Γκολ και πάμε στο φως. Το έχουμε πει πολλές φορές, το λέμε άλλη μία. Όλο το πρωτοσέλιδο του ΦΟΣ είναι η πρώτη σελίδα, είναι συνήθως μια ολόκληρη εφημερίδα. Έχει εδώ θέματα να διαβάσετε. Τελείωσε τον ΠΑΟ, περιμένει την ΑΕΚ, μιλάει για το βόλεϊ των γυναικών. Εξαιρετική εκτελέστρια καταλυνκή σε ένα εντυπωσιακό της κάρφωμα. Έχει εδώ πέρα όλο το πρωτοσέλιδο έτσι ένα αφιέρωμα. Η αρετή έκοβε, λέει, η Κάταλιν εκτελούσε. Με κορυφαίες τη Λίμπερο, αρετή Κονόμη, που θεωρεί θωράκι άμυνα και υποδοχή, και την Ουγγαρέζα εκτελέστρια Κάταλιν Κις, ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 τον Παναθηναϊκό και περιμένει την ΑΕΚ στο Ρέντι για το μάτς που είχε κερδίσει 3-1, αλλά θα επαναληφθεί για να βρεθεί στην κορυφή της Α1 γυναικών. Εδώ έχει και διάφορες δηλώσεις των coach Γιάννη Κολάκη και Γιώργου Ρούση, καθώς και της Κάταλιν Κις, στη σελίδα 19 μπορείτε να διαβάσετε εδώ στο ΦΟΣ. Πρώτη σκόρερ λέει Κις με 21 πόντους. Ενώ πάνω-πάνω. Το κέρδος της Πηλέας, Κόλλινς και Μούνα απόδειξαν ότι δένουν με το σύνολο και οι πρωταθλητές Ευρώπης μπορούν πλέον να περιμένουν και από αυτούς πράγματα. Ο άλλος Ολυμπιακός στην Πέμπτη με τον ΠΑΟ, αλλά έχει καταντήσει και βαρετό να παίζει τόσο χαλαρά η ομάδα στα περισσότερα μάτς της Α1. Ο Πέτουε πρώτη φορά θα παίξει εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό και δεν θα έχει πρόβλημα υγείας. Ενώ στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό δεν βιάζονται λέει με Χολέμπας, ο Ισπανός τον χρειάζεται οπωσδήποτε στην ενδεκάδα με τη Μάντσεστερ και γι' αυτό τον λόγο έχει και γι' αυτό τον λόγο προσέχει για να έχει. Δεν θα ζωρίσουν ούτε εντοσαλήνο μες στη βδομάδα καθώς και παραπονεθεί για κόπωση. Καθοριστικός ήταν ο Ιμπαγάζα, ο οποίος όμως δεν παίζει με εμάς, δεν ήταν πραγματικός Ολυμπιακός. Οι Έλληνες προσπαθούν να μας μπερδέψουν, αλλά εμείς ξέρουμε τη δυναμικότητα του αντιπάλου μας, είπε μεταξύ άλλων στους απεσταλμένους Άγγλους ρεπόρτερ. Προσπαθούν να μας μπερδέψουν, λέει. Αυτό τόνισε ο Μόγιες από τον Ντουμπάι που βρίσκεται με τη Μάντζεστερ και για μια ολιγοήμερη προετοιμασία εκτός νησιού. Ο Σκοτσέζος είδε τον Ολυμπιακό με τον Πλατανιά και το επίσημο κανάλι της United, αλλά δεν διαφωτίστηκε και τόσο πολύ σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
Μάλιστα, ενώ έχουμε πιο κάτω το δίλημα του Μίτσελ. Σούπερ ξεκίνημα από Πέρες, σταθερή αξία ο Κάμπελ, αλλά ο Μίτσελ περιμένει τον πολύτιμο Φουστέρ για να αποφασίσει τους πλάγιους στο μάτι της χρονιάς με τη Μάντσεστερ. Κλειδί δοκιμή κόντρα στον Όφι. Και μια θέση ανάμεσα σε Σαλίνο και Σάμαρη παίζεται στο βασικό πλάνο του Ισπανού, που έχει κλειδώσει τις υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας του. Έτοιμος για το μάτι της ζωής του Ρομπέρτο. Τρελαίνει και τους αριθμούς ο Ιμπαγάσα, ένα γκολ κάθε 16 λεπτά φέτος ο Ολυμπιακός με τον Κάνιο στο χορτάρι. Ενώ πάμε στο εργοτέλη Σόφι, ο Βραζιλιάνος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με τρίτο συνεχόμενο δικό του γκολ, πανθρακικό Πανιούνιο και χθες οδήγησε, λέει, την ομάδα του σε ισάριθμες νίκες με παλωθιά του Ντουντού λοιπόν. Ο Όφι λύγησε και τον τυπικά γηπεδούχο εργοτέλη 1-0. Ο κεραυνός, λέει, του σκόρερ ακούστηκε σε όλη την Κρήτη και πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον εκφραστικό Πορτογάλο coach Σαμπίντο και 4.000 ομιλητές σε οπαδούς που ήταν στο στάδιο του Ηρακλείου. Και πάμε κάτω-κάτω. Τη φλέβα του ταλέντου έχει και ο άλλος Κολοβός, ο 15χρονος αδελφός του Δημήτρη Κολοβού Σωτήρης, που στον Πανιόνιο τον λένε πολύ καλό αριστερό back half και θα τον προωθήσουν τη νέα σεζόν στην ΚΑΠΑ 17. Είναι και άρρωστος Ολυμπιακός ο μικρός. Έχει εδώ πέρα κάτι αφιερώματα στο φως στους μικρούς. Έχουμε ακόμα όπλο σεβασμό στη United, η επίσκεψη του Μόγιες, το χθεσινό δημοσίευμα κορυφαίου αθλητικού site. Ολυμπιακός Βόλου Ηρακλής Ψαχνών, έτσι στην δεύτερη εθνική πάμε 2-0. Ενώ Κέρκυρα Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 2-0, όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε μέσα στο φως και άλλα πολλά βέβαια, έτσι. Και πάμε στην πράσινη. Λοιπόν, σφίγγει τα δόντια και πέφτει στη μάχη ο Σούπερ James Γκίστ, φάτων πάλι, ο εξολοθρευτής φορτσάρει για να πάρει και πάλι το σκάλπ του Σπανούλη. Ξέρουμε, ο Λάσμε στην πράσινη, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έρχεται ο Ράιτ, παίζει τελευταία φορά αύριο με την Μπάμπερ και φοράει την φωνέλα του εξάστερου από έμενα τα τυπικά για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Αμερικανού. Ενώ η πράσινη αποκαλύπτει η άση στο μανίκι του, η εκπλήξη του Αναστασίου στο παιχνίδι, από παιχνίδι σε παιχνίδι που οδηγούν τον Παναθηναϊκό στο Champions League. Ανοιχτός ο δρόμος να μπουν πρώτοι στα play-off οι πράσινοι. Ανεβάζουν ρυθμούς Μπαϊράμι Ρισβάνης, επιστρέφουν Μπέρκ και 30. Αυτά λοιπόν. Και πάμε και στην ώρα. Ώρα των σπορ. Και τώρα, λέει, δεξί μπακ. Διαβάστε αποκλειστικά στην ώρα ποια είναι τα δεδομένα για κάθε περίπτωση. Φτιαγμένος ο Αλέξ Ντακόλ μιλάει στην ώρα και πέσχεται ανάλογο θέαμα για τη συνέχεια με τον ενωσιτικό λαό πλέον στο πλευρό της ομάδας. Με τον κόσμο μας, όχι 8 γκολ αλλά 16. Έχουμε και άλλα περιθώρια βελτίωσης. Μπορούμε ακόμα μεγαλύτερες νίκες και θα τις κάνουμε. Το οφείλουμε στην ΑΕΚ και στον κόσμο μας. Θέλω να είμαι στην Αγία Σοφιά και να κατακτήσω τίτλους με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μου. Στις 2 το Σάββατο το μάτς με τη Θύελλα στο Μενίδη, 3.000 εισιτήρια παίρνει η ΑΕΚ και αμέσως μετά οι Ενωσίτες πάνε ζωφριά για την νίκη ανόδου στο μπάσκετ με Καβάλα. Κωνσταντίνος Κοτσάτος για τη Βασίλισσα, στόχος μας σε 2 χρόνια να μπούμε σφήνα στους ΠΑΟΚ και ως Φουπού. Ενώ και Αναστόπουλος και άρθρο 99, διαβάστε ακόμα ο Σκοπιανός μάνατζερ Λάζο Λιπόσκι πίσω από τον Μπεσάρτ Ιμπραήμι του Παραλιμνίου. Εντάξει, διάφορα θέματα εδώ πέρα. Ενώ ο Βαγγέλης Πλατέλας ανατριχιάζω με τον κόσμο Τσάικ. Όταν πηγαίνω στο κόρνερ, ανατριχιάζω και λέω: Θεέ μου, ελπίζω να τη ζω κάθε μέρα αυτές τις στιγμές. Είναι πραγματικό όνειρο. Όλοι προσπαθούμε γιατί θέλουμε να παίξουμε στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, ενώ στο τρίγωνο τον Γκάλο, Γκούρτι και Κοντοέλη κινείται η Ένωση. Τέλος πάντων, διάφορα εδώ πέρα για την ΑΕΚ. Πολλά πράγματα. Η ώρα των σπορ. Και πάμε σιγά-σιγά στον πρωταθλητή. Δεν παίζει, λέει, στην Ευρώπη. Δαγκώνει η Μάντσεστερ στο Champions League. Τα δύο πρόσωπα των Μπέμπιδων στο μικροσκόπιο. Εμείς θα σας σταματήσουμε. Μανολάς Μαρκάνο, το δίδυμο που επιλέγει ο Μίτσελ, το σχέδιο για τα χαφ, σκληρή μάχη από Σάμαρη, Εντιγκά και Μανιάτη. Η Μάρκα από Θεόν, λέει τον Μίτσελ, έτοιμος να γράψει και πάλι ιστορία. Ενώ πάμε στο μπάσκετ, πάντα πρώτη στην Ευρώπη άμυνα του θρύλου, μπάσκετ όλοι μέσα για ο ΆΚΑ. Ο Μίρζα Μπέγκιτς και ο Ιωάννης Παπαπέτρου ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού που κορυφώνεται ενώπιση της ευρωπαϊκής μάχης με τον ΠΑΟ στο ΆΚΑ. Αποφασιστικότητα και πίστη για το διπλό που θα ανοίξει τον δρόμο για το Μιλάνο. Η εμπιστοσύνη του Μπαρτζόκα στον Κόλινς και τα βαρόμετρα Σλούκας και Μάντζαρης.
Ενώ πάνω-πάνω έχει εδώ ο πρωταθλητής, καταλυτικός ήταν ο ρόλος των δύο Παραγουανών, πίεση χωρίς ανάσα στην επίθεση, έκπληξη με τον Χολέμπας, μπαίνει και βλέπει χαφ. Λοιπόν, όλα αυτά στον πρωταθλητή και πάμε στο γάβρο. Εδώ στον τίτλο το μεγάλο έχει ανησυχία στο Μάντσεστερ όσο πλησιάζει το πρώτο μάτς, φόβος λέει μην την πατήσουν. Ο Ντουάιτ, Γιώργο, Μόγες και οι παίκτες του σπαζοκεφαλιάζουν εν ώψη Ολυμπιακού. Ένας θεός ξέρει τι θα γίνει. Μάικ Λόουεν, για τον Μόγες κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, ασφαλώς ούτε με τους Έλληνες. Όλο ένα και πιο πολλά ξένα ΜΜΕ βλέπουν τον Ολυμπιακό ικανό για την έκπληξη. Πρώτα το 0, η άμυνα καίει τον Μίτσελ που δεν θεωρεί κακό ένα 0-0 στο Φάληρο γιατί πιστεύει ότι η ομάδα του θα έχει τύχη στο Old Trafford. Κάτω-κάτω το πλάνο με Χολέμπας να δοκιμάσει με όφη για να παίξει με United. Το Λαϊτάν και Βαλντές καλύπτουν Μίτρογλου. Τη σχολιάζει ο αγγλικός τύπος για το κενό του πιστολέρο. Χθες έπαιξε πάλι με την κάτω των 21 της Φούλαμ. Αισιοδοξία για Κάμπελ στο λιμάνι. Κολοβός δεν φοβάμαι, θέλω. Ενώ πάνω-πάνω ετοιμοπόλεμοι, άπαντε στη μάχη της Πέμπτης για να τελειώσουν το ψέμα του Βάζελου που μιλάει για τον μπάσκετ, μέσα και η Μπέκιτς και Παπαπέτρου, απίστευτο, εκκρεμεί ακόμα η απόφαση του εισαγγελέα για τον περσινό τελικό κυπέλλου στο ελληνικό, παρά την κατεπίγουσα έρευνα που είχε διατάξει. Θα υπάρχουν τελικά κυρώσεις ή θα κλείσει μια για πάντα η υπόθεση, λέει εδώ ο Γάβρος. Άρχισε το κυνήγι του Λαγού 3-1, το βόλεϊ γυναικών έκανε την αρχή κόντρα στον πελάτη, σειρά παίρνουν τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Πέρες, τρέλα με την Ελλάδα, προσαρμόστηκε ο Παραγουανός στη χώρα μας, γουστάρει πολύ η οικογένειά του, η βόλτα του στο Αττικό Πάρκο. Έχει ήδη γράψει ιστορία, αποθεωτικά σχόλια για τον Μίτσελ και τον θρίλερ, αφιέρωμα του BBC στον Γιάγια του Ρέ και με μήνυμα έγινε ηγέτης στον Ολυμπιακό. Και τέλος, πάντα κορυφαίος όλη την Ευρώπη ο θρύλος, σε επίθεση άμυνα διάφορα γκολ, καλύτερα αποτελέσματα και πιο ισχυρή έδρα. Όλα αυτά και στο γάβρο. Πάμε στη Live Sport. Πράσινη άνοιξη, μόνη μας, σήμερα εκτός απροόπτου το ραντεβού Αλαφούζου Γιαννακόπουλου, χωρίς μίντια. Θέματα 7 κλειδιά της μεταμόρφωσης, στο χέρι μας λένε και οι παίκτες για το Σεντόνι. Μόλις ένας βαθμός η διαφορά από τον ΠΑΟΚ άρχισαν σήμερα τα play-off. Η αναγέννηση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο γύρο με αριθμούς, ντοκουμέντα και αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν όλα μέσα στη Live Sport. Face, Νίκος Καρέλης στα φτερά του Hulk. Ενώ πάνω-πάνω, πολλές ελπίδες πρόκρισης βάρους της United δίνουν Ισπανοί και Άγγλοι στον Ολυμπιακό. Μπορεί, είναι ο μεγάλος τίτλος. Βαριά χαρτιά Μίτσελ και Σαβιόλα εκτιμούν τα διεθνή ΜΜΕ. Το στοίχημα του Πέρες για Μάντσεστερ, τρέλα με θρύλο και Ελλάδα ο Παραγουανός. Οι 8 συν 1 μάγοι του λιμανιού. Αρχίζει το ευρωπαϊκό πάρτι, μεγάλα παιχνίδια του Champions League από σήμερα. Η ομάδα που νικάει από το πρώτο ημίχρονο, η μοναδική αίτη ανάμεσα σε 160 ομάδες. ΠΑΟΚ, sold out θα βράζει Τούμπα με Μπενφίκα. Καζάνιο, φορτωμένος ο Ιβάν, τα λέει όλα στον Πλατινί. Παρασκήνιο, αλλού ο Στέφενς, αλλού ο Βρίζας, αλλού ο Τσιστιακόφ, αλλού οι παίκτες, αλλού ο γυμναστής. Ενώ Εργοτέλης, όφι 0-1. Μάγος, νέο γκολ πήμα από τον Ντουντού. Πάρτι από 5.000 ομιλητές, δεν έδωσε πέναλτι στους γηπεδούχους ο Πάπας. Λέγε το χτεσινό μάτς. ΑΕΚ, μεταγραφή του στον τον εμπορικό διευθυντή του Ολυμπιακού πήρε, λέει ο Τίγρης. Θέμα, τρίγωνο διαβόλου, Μπρέσεβιτς, Πλατέλας και Ντακόλ. Αυτά για την ΑΕΚ στη Live Sport. Και πάμε να τελειώσουμε με τη γάτα. Κουνάει ξανά το Σεντόνι του Champions League, λέει, πληρώνει τώρα που τεντώνει. Λοιπόν, εδώ πέρα στη γάτα μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα για το στοίχημα. Να πάτε σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ να παίξετε. Θα παίξουμε και εμείς σε λίγο στοίχημα. Ενώ πάνω-πάνω η συνάντηση που θα κρίνει πολλά στον ΠΑΟ, τι θέλει να ακούσει ο Αλαφούζος από τον Γιαννακόπουλο, βλέπει Μανολάκη Μάντσεστερ, τι μπορεί να κρατήσει τον Ιμπαγάσα, πώς άλλαξαν σκέψεις στο λιμάνι. Λοιπόν, ενώ ο μεγάλος τυχερός από την Κηφισιά με σύστημα 4-5-6 κέρδισε, λέει, 8.500 ευρώ. Α, πολύ ωραία αυτά. Κασκαντέρ αξίζει το ρίσκο να παίξει τους πρώτους σκόρερ, εκτοξεύονται οι αποδόσεις στο Champions League. Ωραία, για να δούμε, να πάμε να παίξουμε στοίχημα σε λίγο, για να δούμε τι μας προτείνουν και εμάς οι δικοί μας συντάκτες. Η γάτα, λοιπόν, στη γάτα όλα αυτά. Στη γάτα μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα για το στοίχημα, να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίξετε στοίχημα.
Λοιπόν, να πούμε ότι για να τελειώσουμε και με την, 10η, με την 25η συγγνώμη, αγωνιστική, με ένα πίθανο γκολ του Ντουντού σε Αρένσε, ο Όφη επικράτησε 1-0 του Εργοτέλη στο ντέρμπι του Ηρακλείου και σκαρφάλωσε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Με 10 τελείωσαν το μάτς οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Ρωμάνο. Ο Εργοτέλης είχε τις ευκαιρίες, είχε 2 δοκάρια, όμως υπολόγιζε χωρίς τον Ντουντού. Ο Βραζιλιάνος στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σκόραρε το 3ο του γκολ με την ομάδα του Όφη. Πάμε τώρα εμείς να σας διαβάσω λίγο την βαθμολογία. Για να δούμε αν τη βρούμε λίγο εδώ τη βαθμολογία τη σημερινή. Έχουμε και, να πούμε ότι έχουμε και NBA, να δούμε το top, τελείωσε το All-Star Game και έχουμε το top 10 από τις καλύτερες φάσεις. Λοιπόν, η βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 71 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 51, ο Ατρόμητος με 49, ο Παναθηναϊκός 46, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης 45. Ακολουθεί Πανετολικός και Πανθρακικός με 34 βαθμούς, Όφη 33, ΠΑΣ Γιάννα 32, Εργοτέλης 30 μετά τη χθεσινή του ήττα, Σκόντα Ξανθή 29, ΑΕΛ Καλονής 29, Λεβαδιακός 27 όπως και ο Πανιώνιος 27 και οι τελευταίοι Απόλλων 25, Πλατανιάς 22 και Βέρεια 20, ενώ ο Άρης έχει μόνο 18 βαθμούς και καμία νίκη βέβαια. Και να επαναλάβουμε τα, μια και ολοκληρώθηκε χθες 25η αγωνιστική και τα αποτελέσματα. Σκόντα Ξάνθη ΑΕΛ Καλονής 1-0, Λεβαδιακός Ατρόμητος επίσης 1-0, Ολυμπιακός Πλατανιάς 4-2, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 2-1, Άρης Βέρεια 0-0, Πανετολικός Απόλλων 2-1, Πανιώνιος ΠΑΣ Γιάννα 2-0, Πανθρακικός Παναθηναϊκός 0-2 και Εργοτέλης Όφη 0-1. Ενώ η 26η αγωνιστική, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Πανιώνιος, Όφη Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Εργοτέλης, Ατρόμητος Σκόντα Ξάνθη, ΠΑΣ Γιάννενα Βέρεια, Πλατανιάς Άρη, Άρης, ΠΑΟΚ Πανθρακικός και ΑΕΛ Καλονής Πανετολικός. Βέβαια αύριο έχουμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε το top 10 από το All-Star Game που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και πάμε, θα έχουμε στοίχημα μετά, πολύ στοίχημα. It's the crown jewel of top 10s, the All-Star Sunday edition of the NBA.com top 10. We start you off at number 10. Uncle Drew will drive by you, Dwight Howard, to the rack and lofting it high, floating it home softly. And Dwight can get up a bit, but he can't get that high. Kyrie Irving brings that one home softly at number 10. And yeah, Kevin Hart having fun. On to number 9, you don't get to the All-Star Top 10 with a regular oop. LeBron unleashes a reverse oop on the hoop off a pass from, yeah, Kyrie Irving. So he's involved in 10, he's involved in 9. At number 8, all John Wall needs here is the mascot. Look at him, the dunker of the night on Saturday night with Kobe looking on, goes up and brings the pump reverse home at number 8. On to number 7, the former face of the franchise to the current face of the franchise, Chris Paul to Anthony Davis, off glass pass, and Davis too easy with that one. At number 6, the Cavalier had no peer in this one. Kyrie better on the scoop than chocolate ice cream on a summer day. Look at that beauty, hang in the air, a little old English, and that one goes down nicely. Number 5 now, the Clippers ship sailed into the bayou and Lob City's on a road trip. CP3 to BG, you've seen it a million times during the season. And Blake Griffin brings the windmill home at number 5. Number 4 now, Steph Curry, watch him split the defense. Just delightful handle to the glass. There it is one more time. And handle, not a dunk, gets him in here at number 4 on the NBA.com top 10. Moving along to number 3 now, it's James Harden to James Harden in disguise. Anthony Davis with another oop, the hometown kid getting all over the top 10, just flipping that one up and over his head with the reverse jam at number 3. At number 2, the Durantula's gotta eat New Orleans. Steph Curry's gonna feed the people. Inbound pass, and that's really nicely done for Kevin Durant. But at number 1,
The South Florida breeze blows into New Orleans. LeBron with the lefty windmill, and it's the King coming through in New Orleans. Check the replay again. He brings it back with the left and hammers it home. LeBron James, number one on the NBA.com. Top 10. Ωραία πράγματα, ωραίο μπάσκετ κυρίως. Να σας πω λιγάκι έτσι γρήγορα πριν πάμε στο στοίχημα και στο Χρήστο Παπαθεοφάνου, λίγο το πρόγραμμα πώς έχει σήμερα. Να πω ότι όσοι παρακολουθείτε και θέλετε να παρακολουθήσετε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί γίνονται εκεί στο Σότσι πράγματα και θάματα, έχουμε αλπικό σκι στις... ήταν το πρωί αυτό. Πάμε πιο μετά. Πάμε τώρα σε 3 παρατέταρτο. Έχει πατινάζ ταχύτητας. Έχει bombsley στις 6 και 4 από T-Sport 3, ενώ ο T-Sport ήταν το πατινάζ ταχύτητας. Να πω ότι το bombsley είναι αυτό το έλκυθρο που πάει έτσι γρήγορα. Ενώ 7 και 4 ο T-Sport 3 έχει ελεύθερο steel ski. Να πούμε ότι, ότι καλά πήγανε και οι Έλληνες αθλητές μας και η Παναγιώτα Τσακίρη 64η, αλλά να πούμε ότι δεν είναι επαγγελματίες, ότι δηλαδή στηρίζουν την Ελλάδα και πάλι καλά, γιατί ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν έχει και παράδοση στο σκι και στα χειμερινά αθλήματα, οπότε μια χαρά είναι και οι θέσεις που παίρνουν. Ενώ Manchester City, Barcelona, πάμε στο Champions League, η φάση των 16, 10 παρατέταρτο, συγγνώμη, από το Nova Sports 2, 10 παρατέταρτο επίσης, Leverkusen, Paris Saint-Germain, Nova Sports 1 η μετάδοση. Ενώ έχουμε Basket Euro Cup, η φάση των 32, 1 το Σόμιλος, 10 παρατέταρτο Nader Karsiga και 8.30 Ulm Καντού. 10ος όμιλος, στις 9 Γκραβελίν Άνκαρα, ενώ στις 9.30 Σάσαρι Μπάμπερκ. Και για τον 10ο όμιλο, στις 7.30 Μακάμπι Χάιφα Χίμκι και στις 9.30 Σιένα Νίμπουργκ. Στον 10ο όμιλο, 7 η ώρα Πανιόνιος Μιλμπάο, είναι ο Πανιόνιος που αγωνίζεται σήμερα, Nova Sports 3, ενώ 7 και 4 Ερυθρός Αστέρας Νιντζή. Στον 13ο όμιλο, στις 8.30 έχουμε Ολύμπια Μπουτιβέλνικ, ενώ στις 7 έχουμε Μπάνβιτ Χαποέλ. Και στον 14ο όμιλο έχουμε 9 η ώρα Άλμπα Βερολίνου Ραντνίσκι, ενώ στις 6 Χιμίκ Στράσμπουργκ. 15ος όμιλος, 10 παρατέταρτο Βαλένθια Ούνιξ Καζάν, Eurosport 2, ενώ στις 8 Ζιελόν Αγκόρα Οστάνδη. Και έχουμε και τέλος τον 16ο όμιλο, στις 10 Σαραγώσα Πεσίκτας και στις 7 Λιέτβους Ρίτας Τσεντεβίτα. Και πάμε τώρα στον Χρήστο Παπαθεοφάνους να μας πει έτσι κάποια πράγματα για το στοίχημα. Τι προτείνει αυτός, γιατί τα προηγούμενα που μας έδωσε, τις προηγούμενες αποδόσεις, μου είπες ότι βγήκανε, έτσι Χρήστο? Ναι, βγήκανε Καταρίνα. Με εξαίρεση τη Μακάμπη, την είχαμε πει στο over, παραδόξως το έκανε under. Η Μακάμπη, η οποία θα φιλοξενηθεί την Παρασκευή στη Μόσχα από τη DSK. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Champions League, εκεί υπάρχει όλο το ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχουν και δύο αγώνες για το Copa Libertadores, που είναι το αντίστοιχο Champions League της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, οι αποδόσεις ψηλοαναμενόμενες ήταν, είναι σήμερα να βελτιώσουν αφορά τους αγώνες του Champions League, Κατερίνα, που προσφέρεται έτσι. Γι' αυτό που λέμε για το κογνητικές προβλέψεις, αλλά από την άλλη όμως θα έλεγα ότι αξίζει έτσι και ένα μικρό ρίσκο. Λοιπόν, ωραία, να πάρουμε μολύβι και χαρτί να σημειώσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, στον αγώνα με κωδικό 100, η Leverkusen θα αποδεχτεί στη Γερμανία την Paris Saint-Germain, μια Paris Saint-Germain η οποία έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά προκειμένου να ξαναμπεί στην ευρωπαϊκή ελίτ. Δεν ο οποίος έχουμε όμως και σε πολύ καλή βραδιά και τον, γενικά σε πολύ καλή φάση, και τον Ιμπραχίμοβιτς, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Καβάλι, ο οποίος είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού, δεν παίζει σήμερα. Είναι το φαβορί Παρί απέναντι σε μια Leverkusen που έχει απουσίες και έχει αμφίβολο επίσης στον Σπάχιτς. Γενικά λένε ότι ποντάρεται πολύ στο διπλό. Εγώ θα έλεγα, θα ρυψοκινδύνευα να έλεγα και άντερ. Δηλαδή άντερ να μπουν μέχρι δύο γκολ, και είναι και καλή απόδοση στο 1.70. Διαφορετικά, στο πιο πιθανό είναι να έρθει χ2, αλλά έχει μικρή απόδοση. Εγώ θα προτιμούσα το άντερ που είναι στο 1.70. Ωραία. Τι κωδικό έχει? Είναι 100. Αγώνας του κωδικού 100, σε 10 παρατέταρτο, Leverkusen Paris Saint-Germain στο άντερ με 1.70. Εννοείται ότι είναι μόνο αποδεκτό, εννοείται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να παίξουν και live. Ωραία.
Στο άλλο παιχνίδι, Manchester City Barcelona με κωδικό 101, και αυτό μόνο αποδεκτό, και αυτό live. Δύο φουλ επιθετικές ομάδες, δύο θεαματικές ομάδες. Η City, η οποία για πρώτη φορά είναι σε αυτή την, για πρώτη φορά στους 16 του Champions League, μια City η οποία την τελευταία πενταετία είδα πανίσει πακτολό χρημάτων. Έχει όμως μια πολύ μεγάλη απουσία, πρόκειται για τον Αγουέρο, τον πρώτο της σκόρερ, και φαίνεται αυτό, Κατερίνα, διότι τελευταία δεν παίζει ο Αγουέρο, είχε πρόβλημα σκοραρίσματος στα μεγάλα παιχνίδια, ενώ τιμωρημένος είναι και ο Μίλνερ. Έχει βέβαια μεγάλο ρόστερ η Manchester City, αλλά όπως να το κάνουμε, ο Αγουέρο αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι το βαρόμετρο για τους πολίτες. Αντιμετωπίζουν την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν έχει απουσίες, είναι η γνωστή Μπαρτσελόνα. Επειδή είναι και δύο πολύ επιθετικές ομάδες και δύο βάζουν πολλά γκολ, γι' αυτό και ο Παπ το γκολ έχει δώσει και πολύ μικρή απόδοση, δηλαδή είναι στην τιμή του 1.30. Και γι' αυτό και το over άλλωστε είναι στο 1.45. Εγώ θα προτιμούσα ρίσκο Χ, μάθησε εσύ την Μπαρτσελόνα με κωδικό 101 Χ με απόδοση 3.35. Πιστεύω ότι στη διάρκεια της μέρας σίγουρα οι αποδόσεις θα αλλάξουν. Να δούμε δηλαδή ποιο σημείο θα πονταριστεί περισσότερο, ή και από τα ειδικά στοιχήματα στο σύνολο τερμάτων ή στο under over ποιο θα πονταριστεί περισσότερο. Εγώ θα προτιμούσα έτσι να επιλέξουμε ρίσκο City Barcelona Χ με απόδοση 3.35. Αλλιώς εντάξει, το πιο πιθανό είναι να έρθει Χ 2 ή goal ή over. Επίσης, Κατερίνα, για μένα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ειδικό στοίχημα στους αγώνες του Champions League. Βέβαια, περιλαμβάνει και αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν την ερχόμενη, θα διεξαχθούν μάλλον αύριο. Δηλαδή έχει τους Μίλαν, Ατλέτικο και Άρσεναλ, πάει, δηλαδή είναι το σύνολο τερμάτων, δηλαδή πόσα γκολ θα επιτευχθούν στους τέσσερις αγώνες αυτής της εβδομάδας. Δηλαδή Λεβερκούζεν, Παρίς Σεν-Ζερμέν, Σίτι Μπαρτσελόνα που είναι σήμερα και αύριο, Μίλαν, Ατλέτικο και Άρσεναλ Μπάγκερ, για μένα ας επιλέξουν από 7 ως 8 γκολ και πάνω. Δηλαδή 7 ως 8 γκολ με κωδικό 115 και απόδοση 3.75, ίδια απόδοση 9 ως 10 γκολ και από 11 και πάνω γκολ πάλι με ίδια απόδοση. Αυτό σύνολο τερμάτων στο ειδικό στοίχημα με κωδικό 003. Είχαμε και καιρό ο Παπ να το βάλει. Αυτό το συνήθιζε κάποτε ότι να το βάζει και στα εχώρια από τα θύματα. Τελευταία όμως βλέπουμε να το έχει εγκαταλείψει αυτό. Σήμερα όμως, και μπράβο στον ΟΠΑΠ, βλέπουμε ότι βάζει το σύνολο τερμάτων. Επαναλαμβάνω ότι στους τέσσερις αγώνες του διημέρου σίγουρα κατά τη γνώμη θα μπουν από 7 γκολ και πάνω τώρα, και επειδή έχουν ίδια απόδοση, δηλαδή από 7 γκολ και πάνω μέχρι 11 συν, επειδή έχουν ίδια απόδοση, ας επιλέξει ο καθένας ό,τι τον φωτίσει. Ωραία. Τώρα για μπάσκετ να τα πούμε καλύτερα, Κατερίνα, θα έλεγα από τις επόμενες μέρες, γιατί Ελλάδα σιγά σιγά και αποδόσεις είναι νωρίς, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ωραία, ούτως ή άλλως σήμερα νομίζω ότι το Champions League προσφέρει πιο πολύ. Έτσι, ναι. Απλά επειδή μπορούν κάποιοι να το συνδυάσουν, γι' αυτό το λέω. Επαναλαμβάνω, Leverkusen Manchester City με κωδικό 100, αυτό το βλέπω στο Under. Ωραία. 101, Leverkusen Paris Saint-Germain και 101 City Barcelona, το βλέπω στο Χ, δηλαδή λόγω απόδοσης κυρίως. Διαφορετικά πάμε στο Χ2. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστος Παπαθεοφάνους μας έδωσε εδώ τα φόντα του για να παίξετε στοίχημα. Να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίξετε. Έχουμε τον Δημήτρη. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα, μια και λέμε για μπάσκετ, πάμε λιγάκι να δούμε τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, με την Κηφισιά έτσι λίγα πλάνα, για να δούμε περίπου τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη να πούμε ότι ο Βασίλεβιτς είναι τραυματίας για τον Βόσνιος, ναι. Ηλία Παπαθεοδόρου. Και ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει συνεχόμενα ταξίδια. Τρία ταξίδια σε δράμα. Κρήτη εδώ ο Μπράμος διστάζει πρώτων δύο Αμερικανών ψηλών. Με ταμπλό. Μια πολύ σημαντική παράμετρο που την έχει τονίσει πολλές φορές ο Αργύρης Πεδουλάκης και αφορά τους παίκτες οι οποίοι φορτώθηκαν πολύ μεγάλο βάρος των υποχρεώσεων όσο υπήρχαν τραυματισμοί στο Παναθηναϊκό, και είναι συγκεκριμένα αυτοί οι παίκτες οι οποίοι επιβαρύνθηκαν. Είναι 5-6 παίκτες. Ένας από αυτούς είναι και ο Ματσιούλης. Παρότι μπορούμε να πούμε ότι κουβάλαγε μια απειρία όσον αφορά την Α1, είχε την ηρεμία και την οικονομική δυνατότητα και από την αρχή να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες και να βρει. Έχει δύο καλούς ξένους και αθλητικούς ξένους. Λοιπόν, περισσότερα με το μάτς με τον Ολυμπιακό. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη Κυραηλίδη από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χρειαζόμαστε έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, εγώ θα μείνω στο μάτς του Ηρακλή
Με τη δόξα δράμα ήταν που κυνηγάγαν το σκύλο. Ναι. Και όχι μόνο κυνηγάγαν το σκύλο, αλλά και αυτό που συνέβη, δηλαδή αυτό που συνέβη για τον Ηρακλή, νομίζω, να αποκοπεί η κερκίδα σε σχέση με τη διοίκηση Κατερίνα, δηλαδή να μπει να βοηθάει τους παίκτες, νομίζω ότι είναι από τα πρώτα που κυκλοφορούν στο στρατόπεδο του Ηρακλή. Τελικά τι έγινε, ο Ηρακλής άλλαξε πρόεδρο ή όχι? Όχι, παιδί μου, ο ίδιος ο Θοδωρής. Θα το μαθαίναμε. Ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος, βέβαια, εδώ τώρα έχουμε καιρό να βγούμε και να τα πούμε, να διαφωτίσουμε τον κόσμο, ότι γίνονται μαγικά πράγματα, μαλλιοτραβήγματα θα λέγανε αν ήταν μεταξύ γυναικών, αλλά αν το κάνεις μια αναγωγή και το πας μεταξύ ανδρών, θα γελάσει και ρέγκα αυτό που συμβαίνει. Βλέπεις, αυτό νομίζει θύρα 10, προφανώς ζηλεύοντας αυτό που συμβαίνει στις άλλες ομάδες, ξέρεις, να βλέπουμε ιδιοκτησίες ομάδων να ανήκουν σε φιλάθλους, προφανώς ζηλεύοντας, έτσι το λέω τόσο ομά και σκληρά, βγαίνει και χαρακτηρίζει τον πρόεδρο φουκαρά, αν θέλει, αν δεν ξέρω αν το έχεις δει, το χαρακτηρίζουν κλάψα. Ναι. Χαρακτηρίζουν το δεξί του χέρι το νομικό σύμβουλο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ηρακλή χασοδίκη, ας πούμε, σε ανακοινώσεις επίσημες. Με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, να σου πω κάτι, κοίτα να δεις. Αν και ο Ηρακλής τώρα έπρεπε να είναι λίγο πιο ευχαριστημένη η φίλαθλη. Ναι, ευχαριστημένη. Όχι, αν και εγώ ξέρεις τι, θα ήθελα να δω ένα μπαράζ Ηρακλής Άρης, αλλά δεν θα το δούμε όμως. Γιατί, την ιστορία με την νίκη Βόλου, Κατερίνα, επειδή έχασε η ομάδα από την νίκη Βόλου μέσα, εκεί είχε σπάσει το αίτητο των 7 αγωνιστικών του Ηρακλή, όπου πήγαινε φούλια κορυφή. Και για μένα η ηθική αυτοργή δεν είναι, καταρχάς αυτοί που φταίνε δεν είναι οι παίκτες. Η ηθική αυτοργή της ήττας αυτής, για μένα, είναι και η κερκίδα και η διοίκηση. Μοιράζοντας την ευθύνη στη μέση, ακριβώς 50-50. Η ηθική αυτοργή είναι η διοίκηση, επαναλαμβάνω, και οι οργανωμένοι φύλαθλοι, όχι αυτοί οι φύλαθλοι, αυτούς που είδαμε παράδειγμα στην κερκίδα της Δόξα Δράμας. Αν χτυπήσεις στην Google για να δεις το ένα γκολ που έχουν σηκώσει τα παιδιά με κινητό, προφανώς το τράβηξαν. Αν δεις, θα δεις την κερκίδα να είναι τελείως διαφορετική από αυτά που λέω. Ωραία, λοιπόν, δεν μας τα λένε δηλαδή καλά οι Ηρακλειδείς. Λοιπόν, πάμε όμως στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και θέλω να μου πεις λίγο κλίμα εκεί πάνω, τι γίνεται, χαμός γίνεται ο ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που σου έλεγα και την άλλη φορά. Ότι είναι δύσκολο να είναι δεύτερα αθλητής. Παίζω μια ατάκα πάρα πολύ, Κατερίνα. Αυτό που παίζει στον αέρα της πόλης. Επειδή ήμουνα σχεδόν 2 δεκαετίες στην Αθήνα και τώρα ζω στην Θεσσαλονίκη, έτσι, στη Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι εξαιρετικά περίεργα διαφορετικό. Πρόσεξε τι χαρακτηρισμό σου έδωσα. Εξαιρετικά περίεργα διαφορετικό σε αυτό που ζούμε στην Αθήνα. Ο αέρας της πόλης, λοιπόν, είναι και πολλές φορές μολυσματικός και άλλες πάλι φορές είναι ερωτικός, όπως λέτε εσείς στην Αθήνα. Είναι, ξέρεις, όμορφος και αυτά, ξέρεις, τα ωραία. Πήγαινε στον ΠΑΟ και στον αέρα τη Θεσσαλονίκη. Όχι, ο αέρας της πόλης που συνηθίζω να λέω έρχεται από τα Ερδιανά. Γιατί οι ζημίες όλες που παθαίνουν οι ομάδες, να ξέρεις, μάλλον μεγάλες ζημίες που παθαίνουν οι ομάδες έρχονται από αυτά που συμβαίνουν στα ραδιόφωνα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ναι, καλά, εντάξει, τι ζημίες τώρα, γιατί παίζει καλά ο ΠΑΟΚ και σου. Δεν το φαντάζεσαι. Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Και εγώ στην αρχή, μέχρι να εγκληματιστώ και να το πάρω χαπάρι αυτό που συμβαίνει, έπαθα σοκ. Αυτό που συμβαίνει στον αέρα της πόλης. Τώρα τι θέλω να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Ορμάνε όλοι στο Στέφενς. Ναι, αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια. Για την άλλη εικόνα που έχει στην έδρα του μέσα στην Τούμπα και την άλλη εικόνα που βγάζει όταν είναι εκτός έδρας. Αυτό λοιπόν, αυτό να ξέρεις ότι ενισχύεται μέσα από αυτό που σου είπα. Εντάξει, πάντα έτσι δεν γίνεται όμως. Πάντα κάποιος πρέπει να την πληρώσει και συνήθως την πληρώνει ο προπονητής, έτσι δεν είναι, όταν υπάρχει γκρίνια και κακά αποτελέσματα. Για μένα όμως, όταν μια ομάδα στο πρωτάθλημα έχει 20 πόντους από τον πρώτο, έτσι 71-51, όταν έχει 20 πόντους διαφορά από τον πρώτο, τι μου μιλάει για πρωτάθλημα? Και στα play-off έχει πάει, γιατί είναι ούτως ή άλλως δεύτερος. Άρα λοιπόν ο Στέφανς, κατά την προσωπική μου άποψη και ταπεινή, καλά κάνει και ψάχνει να βρει λύσεις για το αύριο της ομάδος. Όταν το λέω βέβαια αυτό εδώ στις εκπομπές μου, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, βγαίνουν και με κράζουν οι παουτζίδες. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Ίσως δεν θέλουν να καταλάβουν. Οι παουτζίδες τον θέλουν τον Στέφανς σε γενική ομολογία. Κοίταξε, η καθαρή, όπως συνέβαινε στις καλές εποχές του Παναθηναϊκού, στις δύσκολες αλλά καλές αναλαμπές του Παναθηναϊκού, στις δύσκολες αλλά καλές αναλαμπές της ΑΕΚ, όπως συνέβαινε έτσι και εδώ. Εγώ νομίζω ότι ο καθαρός παοκτζής, ο μη πορωμένος δηλαδή, ο μη οργανωμένος, ο μη έχων, ξέρεις πώς θα λένε αυτά, παροπίδες, σαφώς και το θέλει το Στέφανς.
Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα περίεργο. Στην ιστορία του Στέβεθ, να σου πω ένα περίεργο, Κατερίνα, που εμένα μου τη πάει. Και εκεί χάνει το όποιο δίκιο έχει ο Στέβεθ. Και νομίζω ότι εκεί δίνω ένα δίκιο στον κόσμο. Έχει μάνατζερ το γιο του, ρε, η Κατερίνα. Και ναι, τα ποσά που ακούγεται ότι παίζουν στην πιάτσα είναι τεράστια και τα οποία περνάνε από το χέρι, με την υπογραφή του Στέφανς και από το χέρι του γιου του. Εδώ έχουμε ένα θέμα, έτσι δεν είναι? Εγώ και εσύ είμαστε κολλητοί. Ακριβώς. Αυτό είναι για μένα το θέμα. Εγώ και εσύ είμαστε κολλητοί και ξαφνικά μας δίνει ένα μπάτζερ να το διαχειριστούμε εγώ και εσύ σε σχέση με κάποιους που θα προλάβουμε. Εγώ και εσύ δεν θα περάσουμε πρώτα καλά? Ο παπάς λέει ευλογή πρώτα τα γένια του. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν αυτό το μεμπτό σημείο για μένα, κατά την άποψή μου, ένας αδύναμος κρίκος για τον Στέφενς, για τον οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε κιόλας τι συμβαίνει γύρω του. Όμως αυτό είναι ένα μελανό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, κατά την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο, άσχετα το τι λένε. Επίσης, αυτό που εσείς φτιάχνετε το κλίμα στην Αθήνα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να ξέρεις, πολλές φορές. Δηλαδή βγαίνουν και ορμάνε συνάδελφοί μας, εκτός εισαγωγικών αφελείς, γιατί και το ίντερνετ πάει σύννεφο, βγαίνουν και ορμάνε είτε στο Στέφενς, είτε στην ομάδα, είτε στον τρόπο που αντιδρώνουν στους φιλάρδους, ξέρεις, βγαίνουν και ορμάνε. Κατά την άποψή μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι υποβουλημία. Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνεις τι λες, αλλά ξέρεις τώρα και όλοι ψάχνουν να βρουν τίτλους για να βάλουν στα πρωτοσέλιδα και στα τέτοια. Και ξέρεις, ένας τέτοιος τίτλος τους βολεύει. Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή δεν έχω χρόνο, θα σε πάρω πάλι την Πέμπτη που θα έχει παίξει και ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Και θα παίξει 8 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης, έτσι. Όμως έχουμε και άλλη τεράστιο θέμα. Την Παρασκευή. Εκεί λίγο αν θέλεις, γιατί και εκεί μπορούμε να πούμε πράγματα στον κόσμο. Οι φίλοι του Μακεδονικού Ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Τι είπε προχθές ο Παναγιώτης Βαρούχας, δεν μπορεί να υπάρξει ποδόσφαιρο χωρίς Ηρακλή και Άρη. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα την Πέμπτη Παρασκευή. Θα ξαναμιλήσουμε με τον Δημήτρη Κεραϊλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως αγαπάμε και Θεσσαλονίκη, στηρίζουμε Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπε. Θα έχουμε όμως περισσότερα πράγματα και από ΠΑΟΚ και από Ηρακλή και από Άρη. Εγώ σας αφήνω στα χέρια της Λουκί Λακαρέρ. Συνεχίζετε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Φιλιά.